Κύριε Παπαναστάση, καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά κιόλας. Ακριβώς, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και σας καλωσορίζω και στην εκπομπή, αλλά θα μας δώσετε 5 λεπτάκια από τον πολύτιμο χρόνο σας, διότι κάνατε μια πολύ σοβαρή επίσκεψη χτες στις Ραΐνες και αφορούσε, έγινε μετά από ενημέρωση που λάβατε από τους ανθρώπους εκεί που κατοικούν. Από τους ίδιους τους κατοίκους. Μπράβο, και που κυνηγάνε το θέμα και μιλάμε για το. Για τη ΔΕΗ, τον υποσταθμό της ΔΕΗ, που αν δεν με γελάει η μνήμη μου και οι γνώσεις μου, ή μετράει πολλές δεκαετίες πίσω. Ακριβώς, είναι ένα. Τι είδατε εκεί λοιπόν, τι έγινε και ταραχτήκατε κι εσείς και ο υπόλοιπος κόσμος που ζει εκεί? Καταρχάς να πούμε ότι είναι μία από τις πλευρές οι οποίες ταλαιπωρούν πραγματικά τον λαό της Ετωλακαρναγίας και δεν είναι η μόνη. Συγκεκριμένα για το μέρος το οποίο αναφερθήκατε, πραγματικά οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δεν έχει σημασία αν είναι ένα μικρό ή μεγαλύτερο χωριό, ζουν πραγματικά μέσα στο θάνατο. Και χρησιμοποιώ τις λέξεις αυτές εν πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτών των ενιών, γιατί η ίδια η πραγματικότητα αυτό δείχνει. Στα σπίτια τα οποία βρίσκονται περιμετρικά ενός υποσταθμού της ΔΕΗ, ίσως από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα, με 10 τεράστιες, και το λέω έτσι σχηματικά, γραμμές να προσεγγίζουν αυτό το χώρο, είναι αυτές οι πολύ ψηλές κολόνες, οι περιψηλείς τάσεις. Να προσεγγίζουν αυτό το χώρο. Οι κάτοικοι που βρίσκονται, όχι βρέθηκαν οι κάτοικοι, ο υποσταθμός βρέθηκε στους κατοίκους, για να μην τα μπερδεύουμε κιόλας. Τον φύτεψαν τον υποσταθμό εκεί εδώ και δεκαετίες. Ακριβώς. Από το 70, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. 20-30 μέτρων, και το κάθε σπίτι αυτή τη στιγμή, είναι τραγικό αυτό που θα πω, αλλά είναι γεγονός, μετράει νεκρούς. Το παιδάκι του Σπύρου, και ξέρει πολύ καλά σε ποιον αναφέρομαι, από τα 4 του χρόνια παίρνει χάπια για όλη του τη ζωή για το θηρεοειδή. Του Αλέξανδρου οι συγγενείς, όλων των κατοίκων τα σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν καρκινοπαθείς. Και έρχεται η πολιτεία με έναν ανάλγητο και απάνθρωπο τρόπο και τους μιλάει ότι πρέπει, τους προτρέπει να ζητήσουν ανταποδοτικά ωφέλη. Δηλαδή τι τους λέει, ζητήστε εξαγορά τη ζωή των δικών σας ανθρώπων. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Τον 21ο αιώνα. Ναι, κύριε Παπαναστάση, επιτρέψτε με το ερώτημα, γιατί τι να πω, σοκάρεσαι όταν τα ακούσω όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε, είναι δυνατόν όμως και οι κάτοικοι αυτοί να εντόπισαν τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια ή το γνώριζαν πριν και τι έκαναν μέχρι τότε? Ένα αυτό, και δεύτερο, επειδή φαντάζομαι ότι θα καταθέσετε ερώτημα στη Βουλή για αυτό το θέμα, βεβαίως, έτσι όπως μου το περιγράφει, αν δεν το έχετε καταθέσει ήδη. Βεβαίως. Λοιπόν, χθες το βράδυ αργά ήρθα στην Αθήνα, σήμερα θα διευθετηθεί αυτό το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται όταν εντόπισαν τα προβλήματα στην υγεία τους, δεν απευθύνθηκαν στη ΔΕΗ? Η ίδια η ΔΕΗ τι είπε γι' αυτό? Διότι εδώ μαθαίνω ότι το 13, όχι μαθαίνω, θυμάμαι το 13 μπήκε και φωτιά εκεί. Μπορεί να ξέφυγαν ίσως και κάποια απόβλητα. Ακριβώς, ο χώρος δεν ακριβώς. ήταν καθαρός. Τι συμβαίνει πια? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν και οι ακροατές σας ότι αυτοί οι υποσταθμοί φέρουν μέσα συγκεκριμένα μηχανήματα με τα σχηματιστές τεράστιους, οι οποίοι όχι απλά είναι ρηπογόνοι, οι παλαιάς τεχνολογίας έχουν μέσα ως ψυκτικό ένα υγρό, το κλοφέν. Το κλοφέν, ένα γραμμάριο. Δεν τσακίζει, είναι καρκινογόνο αυτό. Τσακίζει πραγματικά, τσακίζει περιοχές ολόκληρες. Ήταν οι κάτοικοι λοιπόν, γιατί οι κάτοικοι δεν αδιαφόρησαν. Οι κάτοικοι κάλεσαν τις υπηρεσίες τις αρμόδιες να επιθεωρήσουν αυτούς τους χώρους και πραγματικά μέσα από τις επιθεωρήσεις βρέθηκε ότι υπήρχαν άχρηστα υλικά. Τι κάνανε, ενώ στην είσοδο, και θα το δει όποιος πάει, χθες το πρωί ήμουν εκεί πέρα, υπάρχει ταμπέλα, απαγορεύεται ακόμα και το άναυμα του τσιγάρου, είχαν το θράσος να κάψουν μέσα στα σπίτια αυτές τις ρηπογόνες και καρκινογόνες ουσίες. Μα εδώ έπρεπε να έχει παρέμβει εισαγγελέας εξ αρχής. Ακριβώς. Τι είναι κάλεσαν, αυτό τώρα? Γιατί κάτι δεν αδιαφόρησαν. Κάλεσαν ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες γνωμοδότησαν για την ισχύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ναι. Ξέρετε που φτάσανε και υπάρχουν τεκμήρια αυτή τη στιγμή. Ναι. Τους εμπέζανε. Οι αρχές, συγγνώμη. Το ίδιο το κράτος είναι δυνατόν να εμπέζει? Μα εδώ μιλάμε για γνωμοδοτήσεις. Οι αρχές γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο Φερεντζές ακριβώς της ανευθυνότητας του κράτους. Δεν είμαστε κράτος, είμαστε ανεξάρτητη αρχή.
Ναι, αλλά όταν χρειάζεται η ανεξάρτητη αρχή γίνεται και κράτος. Mm-hmm. Αυτά είναι τερτύπια που δεν μπορεί να πλέον τον κόσμο. Ναι. Όταν η ανεξάρτητη αρχή μετράει σήμερα 100 και έρχεται μετά από ένα χρόνο και μετράει 2.000 στο ίδιο σημείο και ξανάρχεται μετά και μετράει 50, ναι, κάποιος κοροϊδεύει κάποιον εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση, πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα με κάθε μέσο φυσικά. Δεν θα επικαλεστώ ούτε τη συνδρομή περιφέρειας ή ο Υπουργείου. Αυτή είναι το κράτος. Αυτοί ευθύνονται για αυτή την κατάντια. Υπόθεση, οι πληροφορίες μου λένε. Κύριε Παπαναστάση, οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν ήδη προσφύγει στην εισαγγελέα, στις εισαγγελικές αρχές. Βεβαίως, έχουν κάνει προσφύγια. Έχουν κάνει, νοιάζονται οι άνθρωποι. Μην περάσει κανένας από το μυαλό ότι το είδανε τώρα. Χρόνια τώρα κάνουν αυτόν τον αγώνα. Απλά τώρα έφτασε το ως εδώ και μη παρέτσι. Πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πραγματικά και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να γυρίσει τα μάτια του πέρα από αυτό το πραγματικά έγκλημα που συντελείται σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. Πρέπει να δοθεί λύση. Και η λύση αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθεί η τεράστια απόσταση που απαιτείται ανάμεσα σε κάθε ένδυο όν και σε αυτές. Ποια είναι αυτή λοιπόν η απόσταση και να το πούμε έτσι απλά για τον κόσμο, πόσο μακριά έπρεπε να βρίσκεται ο υποσταθμός από την κατοικημένη περιοχή? Δεν ξέρω περιοχή. Να σας πω, κοιτάξτε, ναι, δεν είμαι εγώ. Όχι, είπα μήπως ενημερωθήκατε γι' αυτό. Όχι, όχι, δεν πρόλαβα να τα δω αυτά τα πράγματα. Σας είπα ότι είναι ένα χθεσινό. Εμένα με έχει συνταράξει αυτό το πράγμα. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναλύοντας αυτές τις συνθήκες, πραγματικά θα τρέξουμε, θα δραστηριοποιηθούμε και θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος αυτή τη στιγμή και τις υπηρεσίες του, γιατί αυτό το κράτος και οι υπηρεσίες του δημιουργήσανε αυτό το φαινόμενο, όπως δημιουργούν αντίστοιχα το φαινόμενο της καταστροφής των θαλασσών στο Ξηρόμερο, ναι, ή το ότι αναγκάζονται τα παιδιά στο Ευηνοχώρι και στο Γαλατά και κινούνται οι μαθητές με αστικά λεωφορεία που μέγιστη ταχύτητα έχουν τα 50-60 χιλιόμετρα, τα βγάζουν στην Εθνική Οδό επειδή δεν επισκευάζουν ή δεν κατασκευάζουν νέα γέφυρα. Αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πλευρές. Μέσα στη μέρα λοιπόν εσείς θα καταθέσετε την ερώτηση και μετά, σήμερα, αύριο, και μετά από πόσες μέρες περιμένετε απάντηση? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, ναι, δεν είναι κάποιος καθορισμένος συγκεκριμένος χρόνος, αλλά δεν περιμένουμε πραγματικά και κάποια λύση αυτή τη στιγμή. Η λύση είναι στα χέρια των κατοίκων της περιοχής, στην διεκδίκηση, την αγωνιστή και την επίμονη και φυσικά στη στήριξη όλων των μαζικών φορέων του νομού της Αντολακαναίας. Είναι αδιανόητο να μην συμπαραστέκονται άνθρωποι σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δοκιμασία που υφίστανται. Μάλιστα. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και σας είπα ότι δεν είναι μόνο σε αυτόν τον πανέμορφο, πραγματικά τον πανέμορφο νομό, να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα τραγικά γεγονότα. Και δεν είναι ένα. Είναι στη Ραΐνα, είναι αυτό. Στο Ξηρόμερο είναι οι θειοκαλλιέργειες που πλέον έχουν μετατρέψει σε βούρκο τη θάλασσα, που και το ίδιο το Αγρίνιο χρησιμοποιεί και κάνει μπάνιο. Στον Εύβοινο είναι το γκρεμίστηκε η γέφυρα. Όπως και να έχει, θα σας ευχαριστήσουμε για την πρώτη κουβέντα και την ενημέρωση που μας κάνετε, ώστε να μπορέσουμε να ψάξουμε και εμείς το ρεπορτάζ. Να είστε σας καλά. Σας ευχαριστούμε. Αυτό πραγματικά, ναι, που επαναλαμβάνω ότι εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, θα τους στηρίξουμε, αλλά ζητάμε στήριξη και από όλους τους μαζικούς φορούς του κόμμα να διευρυνθεί αυτή η απέτηση και η ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Και εσείς, κύριε Λαγοπάτη, καλημέρα. Γεια σας.